Άρχεται η συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών υποδοχής του κυρίου Μιχαήλ Β. Κοσμοπούλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας σήμερα, Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024. Αξιότιμα εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εθνικής Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Ιθρυσιμάτων και Αθλητισμού, κύριε Ιωάννη Κατσαρέ, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη κύριε Ισίδωρο, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αξιότιμε πρώην Πρωθυπουργέ της Ελλάδος κύριε Αντώνη Σαμαρά, αξιότιμε Δήμαρχε Πύλου Νέστορος κύριου Παναγιώτη Καρβέλα και αξιότιμε πρώην Δήμαρχε Αθηναίων κύριου Κώστα Μπακτοκογιάννη, αξιότιμες κυρίες καθηγήτριες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Μιχαήλ Κοσμόπουλο, καθηγητή αρχαιολογίας και κάτοχο της διακεκριμένης έδρας ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Missouri St. Louis στον ΗΠΑ, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην προκηρυχθήσα έδρα προϊστορική αρχαιολογία, παρένθεση, με έμφαση στην εποχή του χαλκού, στη δεύτερη τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών. I want to say a few words in English to welcome our international audience who are joining us through webcasting of this activity. Welcome you all. Ο κύριος Κοσμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία, ιστορία και κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σορβόνης, Paris 4 και Washington University του St. Louis και συνέχισε την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία ως καθηγητής σε διαδοχικές βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης ένας συστηματικός ερευνητής με αξιόλογη συγγραφική, ανασκαφική, πανεπιστημιακή και κοινωνική δράση, διακεκριμένη δράση. Το συγγραφικό ερευνητικό του έργο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της εποχής του χαλκού στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στον μικυαναϊκό κόσμο, αλλά και αυτόν του Αιγαίου. Ενώ αξιοπρόσεχτη είναι η συμβολή του και σε ζητήματα των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές πολλών αρχαιολογικών θέσεων, κυρίως της Ελλάδας, Μυκήνες, Επίδαυρος, Αρχαίας Κορίνθου, Πύλος, Ιθάκη, αλλά και εκτός αυτής όπως Ολβία Ποντική στην Ουκρανία. Από το 1919 διευθύνει τη σημαντική ανασκαφή της αρχαιολογικής εταιρείας στην Ίκλαινα Μεσσηνίας, η οποία αναδεικνύεται σε μια σπουδαία μυκηναϊκή θέση. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της Ακαδημίας, τον κύριο Μιχάλη Τιβέριο, να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει αναλυτικότερα το έργο του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Μιχαήλ Κοσμόπουλου με θέμα «Μύθη, μνήμη και μνημεία, αρχαιολογία και γένεση των ομηρικών επών». Κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά ως τακτικό μέλος της τον κύριο Μιχάλη Κοσμόπουλο, καθηγητή στη διακεκριμένη έδρα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μιζούρι στο Σεν Λούι των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής, τον οποίο εξέλεξε το 2023 στην προκηρυχθήσα έδρα της προϊστορικής αρχαιολογίας με έμφαση στην εποχή του Χαλκού. Ως κλασικός αρχαιολόγος έχω πλήρη επίγνωση ότι δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος για να δώσω μια πλήρη εικόνα του έργου του διακεκριμένου προϊστορικού συναδέλφου. Ωστόσο, καθώς με βάση τη σημερινή σύνθεση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών
Είμαι ως προς τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα ο πλησιέστερος προς το αντικείμενο έρευνας του κ. Κοσμόπουλου, ανέλαβα το παραπάνω βαρύ καθήκον με κίνδυνο να αδικήσω το έργο του αγαπητού συναδέλφου. Το έργο του διακρίνεται αναμφισβήτητα από ποιότητα αλλά και πολυμέρεια που επεκτείνεται όπως ορισμένες φορές και που επεκτείνεται όμως ορισμένες φορές και σε ερευνητικά πεδία που άπτονται της κλασικής αρχαιολογίας, κάτι που πιστεύω θα φανεί και από την σημερινή ομιλία του. Ως εκ τούτου, για ένα μέρος του έργου του, που ως επί το πλείστον συμβαίνει να αναφέρεται στις πρώιμες ιστορικές περιόδους, μπορώ να έχω προσωπική άποψη για τη σπουδαιότητά του και για την εν γέννη συνεισφορά του στην έρευνα, ιδιαίτερα της πρωτοϊστορίας του ελληνικού χώρου. Θα προσπαθήσω να είμαι ουσιαστικός και κατά το δυνατόν σύντομος για να δοθεί στον σημερινό τιμόμενο η δυνατότητα να αναπτύξει το θέμα του με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Ο κ. Κοσμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, όπως ακούσαμε, το 1963 και τις πανεπιστημιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Εκποδιστριακού Πανεπιστημίου, από όπου και αποφύτησε το 1985 με βαθμό άριστα. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις πραγματοποίησε με υποτροφίες στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούι της πολιτείας του Μιζούρι, από το οποίο και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1991. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ξεκινά πολύ νωρίς, το 1989, όταν εξελέγει επίκουρος καθηγητής στο τμήμα κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μανιτόμπα στο Γουίνιπεκ της επαρχίας Μανιτόμπα του Καναδά. Στο ίδιο τμήμα εξελέγει το 1993 αναπληρωτής καθηγητής και το 1997 τακτικός καθηγητής. Το 2001 εγκαταλείπει τον Καναδά και μετακομίζει στις ΗΠΑ, καθώς εκλέγεται τακτικός καθηγητής αρχαιολογίας στη διακεκριμένη έδρα του ακούσαμε ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μιζούρι στο Σεντ Λούι, θέση στην οποία υπηρετεί ως σήμερα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκτός από μαθήματα σχετικά με την ειδικότητά του και αντικείμενα της κλασικής αρχαιολογίας, όπως επίσης και σχετικά με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη μυθολογία, τη θρησκεία και τη λογοτεχνία, και έχει επιβλέψει την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Συμμετέχοντας σε ανασκαφές ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, ο κ. Κοσμόπουλος έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο ανασκαφικό έργο. Παρακαλώ το PowerPoint. Οι εξαετής επιφανειακές έρευνες που πραγματοποίησε στην περιοχή του Οροπού από το 1989 έως το 1995 υπήρξαν καποφόρες, αφού οδήγησαν εκτός των άλλων και στην ανακάλυψη πολλών νέων αρχαιολογικών θέσεων στη Βορειοανατολική Αττική. Με τη δημοσίευσή τους μας έδωσε την πρώτη συστηματική διαχρονική ανάλυση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής αυτής από την εποχή του Χαλκού μέχρι και τους χρόνους της Ρωμαιοκρατίας. Ιδιαίτερα σημαντικές υπήρξαν οι επί 20 ετία έρευνές του στην Ελευσίνα, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, και κυρίως οι στρωματογραφικές τομές που πραγματοποίησε στο μεγάλο Λευσινιακό Ιερό του 1994 και 1995. Συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση της ισχύουσας πλέον άποψης, σύμφωνα με την οποία η αρχή της λατρείας στο μεγάλο Λευσινιακό Ιερό πρέπει να ανάγεται στους Μυκηναϊκούς χρόνους. Αυτό σημαίνει ότι στο ιερό αυτό υπάρχει συνέχεια της λατρείας από την ύστερη εποχή Χαλκού στην πρώιμη εποχή Σιδήρου. Ωστόσο, η ανασκαφή που έχει κάνει τον κύριο Κοσμόπουλο περισσότερο γνωστό όχι μόνο στους αρχαιολογικούς αρχαιογνωστικούς κύκλους αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό είναι αυτή που πραγματοποιεί από το 1999 έως σήμερα στην Ίκλαινα της Μεσσηνίας. Παρακαλώ το επόμενο. Εδώ φέρνει στο φως τα ερείπια μιας ιδιαίτερα σημαντικής μυκηναϊκής θέσης. Παρόλο που η χρηματοδότηση που ο ίδιος έχει εξασφαλίσει και η οποία έως σήμερα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, προέρχεται εξ ολοκλήρου από την Αμερική,
Η ανασκαφή αυτή πάντα ήταν ελληνική υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εταιρείας. Ηγούμενος πολυπληθούς διεπιστημονικής ομάδας 30 περίπου επιστημόνων διαφόρων δικοτήτων, αποκαλύπτει κάθε χρόνο μία μυκηναϊκή πόλη με προηγμένες αστικές υποδομές, πλακώστατους δρόμους, πλατείες, κεντρικό υδρευτικό και αποχετευτικό σύστημα, με μιμιώδη κτίρια διακοσμημένα με ποιοτικές τοιχογραφίες, με οικίες και εργαστήρια. Ενδιαφέροντα είναι και τα κινητά ευρήματα που φέρνει στο φως, ανάμεσά τους και μία από τις προημότερες γνωστές πινακίδες, η επόμενη παρακαλώ διαφάνεια, πινακίδες γραμμικής Β, που εκτίθεται σήμερα μαζί με ορισμένα άλλα αντικείμενα της ανασκαφής στο εξαίρετο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου. Το συγγραφικό ερευνητικό έργο του κ. Κοσμόπουλου, πλούσιο σε ποσότητα και εξαίρετο σε ποιότητα, καλύπτει όλες τις περιόδους, πρώιμη, μέση, ύστερη της εποχής του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο, ενώ αξιοπρόσεξτη είναι η συμβολή του, όπως ήδη ελέγχθη, και σε ζητήματα των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Το έργο αυτό θα το παρουσιάσω ομαδοποιημένο, αποσκοπώντας να το καταστήσω πιο κατανοητό και εύληπτο. Μια ομάδα των εργασιών του πραγματεύεται τη σύσταση, οργάνωση και εξέλιξη των μυκηναϊκών κρατών. Αφετηρία και κεντρικός πυρήνας τους αποτελεί η συστηματική ανασκαφή του στην Ίκλαινα, την οποία ουσιαστικά άρχισε το 2006. Τα προηγούμενα 7 χρόνια ήταν προανασκαφικές έρευνες. Ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος πιθανόν να ταυτίζεται με την ομερική αίκτη των ΕΠΗ, μια μυκηναϊκή πόλη που ίσως μνημονεύεται και σε πινακίδες γραμμικής Β που έχουν βρεθεί στο λεγόμενο ανάκτορο του Νέστορος. Η ανέβεση στην Ίκλαινα μιας πινακίδας γραμμικής Β, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, παλιότερης κατά 100 με 150 χρόνια από αυτές που έχουν βρεθεί στο ανάκτορο του Νέστορος, 1200 π.Χ., σε συνδυασμό με την αποκάλυψη μνημειωδών κατασκευών, επέτρεψαν στον κύριο Κοσμόπουλο να υποστηρίξει, παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια, ότι στη θέση αυτή είχαν δημιουργηθεί ανεπτυγμένες αστικές και γραφειοκρατικές υποδομές και επομένως είναι πιθανόν η Ίκλαινα να ήταν κέντρο ενός ανεξάρτητου μυκηναϊκού κρατηδίου. Με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, το κέντρο αυτό πρέπει να καταστράφηκε γύρω στο 1250 π.Χ. πιθανόν από τον ένικο του γειτονικού ανακτόρου του Νέστορος. Έκτοτε η Ίκλαινα υποβαθμίζεται σε ένα μικρό βιοτεχνικό κέντρο το οποίο εγκαταλείπεται οριστικά γύρω στο 1200 π.Χ. Τα παραπάνω οδήγησαν τον κύριο Κοσμόπουλο να διατυπώσει την άποψη σύμφωνα με την οποία η δημιουργία του ισχυρού μυκηναϊκού βασιλείου του Νέστορος που ολοκληρώθηκε γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα πρέπει να είναι αποτέλεσμα βίων ανταγωνισμών ανάμεσα σε προϋπάρχοντα κρατήδια. Τα γνωστά μας μυκηναϊκά κράτη δεν πρέπει να δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα ούτε και να εξελίχθηκαν ομοιόμορφα. Πρέπει να προέκυψαν από τη βαθμιαία όσο και βίαιη προσάρτηση μικρών γειτονικών πολιτικών μορφωμάτων που είχαν τα χαρακτηριστικά πόλεων κρατών. Μια άλλη ομάδα εργασιών του κυρίου Κοσμόπουλου αναφέρεται στην προϊστορική Ελευσίνα και στις απαρχές της ελευσινιακής θρησκείας απόρρια των εκεί πολυετών μελετών και ανασκαφικών ερευνών για τις οποίες έγινε ήδη λόγος. Οι ανασκαφές αυτές που πρωτίστως απέβλεπαν στην αποσαφήνιση ή επιβεβαίωση πορισμάτων παλιότερων ανασκαφών έδωσαν τη δυνατότητα στο σημερινό τιμόμενο να προχωρήσει εκτός των άλλων και σε εμπεριστατωμένες αναλυτικές και συνθετικές δημοσιεύσεις, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη του τα ημερολόγια, σχέδια, φωτογραφίες και τα δημοσίευτα ευρήματα των παλιότερων ανασκαφών. Έτσι, η προϊστορική Ελευσίνα κατέστη αρκούντος γνωστή στον επιστημονικό κόσμο. Σημαντικά είναι τα πορίσματα των ανασκαφών αυτών και ως προς την αρχαία ελληνική θρησκεία. Η μη δημοσίευση των προϊστορικών ευρημάτων από τις παλιές ανασκαφές του μοναδικού σε σπουδαιότητα ιερού της Ελευσίνας, που αποτελούσε την καρδιά των μεγάλων μυστηρίων, είχε δώσει αφορμή σε ορισμένους μελετητές να αμφισβητήσουν
τη λατρευτική χρήση του Μυκηναϊκού Μεγάρου Β που είχε αποκαλυφθεί κάτω από το μεταγενέστερο τελεστήριο. Επιπροσθέτως είχε διατυπωθεί η άποψη ότι στο χώρο του Ελευσινιακού Ιερού η κατοίκηση είχε σταματήσει στα τέλη της ύστερης εποχής Χαλκού 1150-1100 π.Χ. για να ξαναρχίσει μόλις τον 8ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για θεωρίες τις οποίες οι μελέτες του κ. Κοσμόπουλου ανέτρεψαν τελεσίδικα. Το Μεκηναϊκό Μέγαρο Β αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μόνο η κατοικία του ηγεμόνα της περιοχής, αλλά και ένας ιερός χώρος στον οποίο τελούνταν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα και έμπειρες θυσίες ζώων, ανάμεσά τους και χείρων, που ως γνωστόν παίζουν σημαντικό ρόλο αργότερα στα Ελευσίνια μυστήρια. Ακόμα αποδεικνύεται ότι η κατοίκηση στην Ελευσίνα ουδέποτε σταμάτησε. Συνεχίστηκε, συρρυκνωμένη βέβαια, και μετά το τέλος του Μυκηναϊκού κόσμου. Το Μυκηναϊκό Μέγαρο Β, καθώς εξακολουθούσε να ήταν ορατό, λειτουργούσε, όπως χαρακτηριστικά λέει ο κ. Κοσμόπουλος, ως τόπος και ως φορέας κοινωνικής μνήμης. Ως καθαγιασμένος χώρος που έσωζε ιερά λείψανα, επόμενο ήταν να στεγάσει κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα τη λατρεία της Δήμητρας, μια λατρεία που αποκτώντας εσχατολογικό περιεχόμενο πήρε γρήγορα τη μορφή των Ελευσινίων μυστηρίων. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι ρίζες των μυστηρίων θα πρέπει να αναχθούν στα Μυκηναϊκά χρόνια. Οι εργασίες αυτές του κ. Κοσμόπουλου, που χαρακτηρίστηκαν από έγκριτους μελετητές ως Tour de Force, αρχαιολογικής γραφής, έχουν σημαντική συμβολή στην έρευνα τη σχετική με τη συνέχιση του Μυκηναϊκού ελληνικού πολιτισμού από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου. Σε σχετική εργασία, το κ. Κοσμόπουλος αποδεικνύει πιστικά την επαναχρησιμοποίηση των Μυκηναϊκών ερειπίων από τους κατοίκους της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, εντοπίζοντας και αναλύοντας τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν στην ιεροποίηση των ερειπίων αυτών στους αιώνες που ακολούθησαν την κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσμου. Μια τρίτη ομάδα του συγγραφικού ερευνητικού έργου του Τιμόμενου συγκροτείται από βιβλία και άθρα που αναφέρονται σε ζητήματα οικιστικής οργάνωσης, αρχιτεκτονικής, οικονομίας και αραμικής, ζωγραφικής και γενικότερα της τέχνης της εποχής του Χαλκού, κυρίως του Αιγαίου, αλλά και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε ένα βιβλίο, το οποίο σε διεθνές αρχαιολογικό περιοδικό επενείται ως εξαίρετη συνεισφορά στην επιστήμη, ο κ. Κοσμόπουλος δημοσιεύει υποδειγματικά τα μυκηναϊκά ευρήματα από τις παλιές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας στη Γρότα της Νάξου 1949-1985, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, οι οποίες, αν και είχαν φέρει στο φως ενδιαφέροντα για τις Κυκλάδες μυκηναϊκά οικιστικά κατάλοιπα και σημαντικές ποσότητες μυκηναϊκής και κυκλαδικής κεραμικής των Ισαλαϊκών χρόνων, παρέμεναν για δεκαετίες αδημοσίευτες και αυτό σημαίνει άγνωστες στην έρευνα. Με τη μελέτη αυτή αποκτήσα μια σφαιρική γνώση της μυκηναϊκής δίσδυσης στις Κυκλάδες κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, ενώ με μια άλλη μονογραφία του, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, βασισμένη στη διδακτορική του διατριβή, καθίσταται πολύ πιο οικία στην επιστήμη η πρωτοελλαδική περίοδος του Αιγαίου. Πρόκειται για μια σύνθεση όλων των γνωστών δεδομένων της εποχής από την Ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δυτική Μικρά Ασία. Στην εργασία αυτή, αν και συζητιούνται κυρίως υλικά κατάλοιπα, αρχιτεκτονικά, οικιστικά, κεραμικά και άλλα, θίγονται και ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της εποχής. Μια άλλη ομάδα εργασιών του κυρίου Κοσμόπουλου ασχολείται με αρχαιολογικά και ιστορικά θέματα των ιστορικών χρόνων. Ανάμεσα σε άλλα, διερευνάται το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα του ρόλου που διαδραμάτισαν τα σωζόμενα στους ιστορικούς χρόνους μυκηναϊκά ερείπια, τόποι μνήμης, στη γέννηση και συγγραφή των ομηρικών επών και τις σχέσεις των τελευταίων με την ιστορική πραγματικότητα. Με αυτά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και την ομιλία του Τιμωμένου που θα επακολουθήσει. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια.
Τα μυκηναϊκά στοιχεία που δεν είχαν επιζήσει στις μεταγενέστερες εποχές πρέπει να είχαν γίνει γνωστά στους δημιουργούς των ομηρικών επών κυρίως μέσω της προφορικής παράδοσης της κοινωνικής μνήμης, social memory, αλλά και μέσω των σωζόμενων μυκηναϊκών καταλήπων των τόπων μνήμης. Έχει επίσης επιμεληθεί την έκδοση πρακτικών συνεδρίων που ίδιος έχει οργανώσει, όπως παραδείγματος χάρη την επόμενη διαφάνεια, ένα για τον Παρθενώνα και ένα άλλο για την εμπειρία του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα και τον σύγχρονο κόσμο. Να μην μακρηγορήσω, ήθελα να πω μερικά άλλα πράγματα, σταματώ εδώ. Ο κύριος Κοσμόπουλος έχει να παρουσιάσει και πλούσιο διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο για το οποίο το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αμερικής τον έχει τιμήσει με το υψηλού κύρους Παναμερικό Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας και Αρχαιολογίας. Έχει ακόμα πληθώρα συμμετοχών σε επιστημονικές ανακοινώσεις, ομιλίες και διαλέξεις, συνέδρια, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος διαφόρων κρατικών επιτροπών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή δύο έγκυρων γνωστών αρχαιολογικών περιοδικών, του American Journal of Archaeology και του Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Για το ερευνητικό του έργο έχει εκλεγεί τακτικό μέλος τοπικών και εθνικών ακαδημιών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών του Καναδά, της Εθνικής Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, ενώ εντελώς πρόσφατα το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου του απένιμε τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή. Υπενθυμίζω ότι η Ακαδημία Αθηνών τον είχε εκλέξει το 2019 αντεπιστέλλον μέλος της. Στα δύο πανεπιστήμια στα οποία έχει εργαστεί ως σήμερα, στο Μανιτόμπα του Καναδά και στο Μιζούρι τον ΗΠΑ, δεν περιορίστηκε στα καθαρά διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα, αλλά ασχολήθηκε ενεργά και με τη διοίκησή τους, αναλαμβάνοντας διάφορες διοικητικές θέσεις, ορισμένες και υψηλόβαθμες, όπως αυτή του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Αξιόλογη διοικητική και οργανωτική δράση έχει αναπτύξει και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών, εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Επιτροπής της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, ενώ χρημάτισε και αντιπρόεδρος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής Καναδά. Θα ήταν σημαντική παράληψη αν δεν αφαιρόμουν και στο σπουδαίο εθνικό έργο που έχει επιτελέσει ο σημερινός τιμόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα έργο που αποβλέπει στη διάσωση και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού της Διασποράς, στην οριμία των Αμερικανών και Καναδών με τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και στην καλλιέργεια ρεύματος φιλελληνισμού. Το έργο αυτό περιλαμβάνει μαθήματα, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και οργάνωση ποικίλων άλλων εκδηλώσεων σχετικό με την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, που απευθύνονται κυρίως σε ευρύτερο κοινό, ίδρυση δύο πανεπιστημιακών κέντρων ελληνικού πολιτισμού, καθιέρωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελληνικών σπουδών στην επιμέλεια τόμων του περιοδικού Journal of Modern Hellenism και παρεμβάσεις σε πολιτικές ηγεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης για προβολή εθνικών θεμάτων. Όταν ξέσπασε η κρίση του Μακεδονικού στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο κ. Κοσμόπουλος, εργαζόμενος τότε στον Καναδά, εξέδωσε το βιβλίο, «Μασεντόνια, an introduction to its political history», το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως και στάλει σε μέλη της καναδικής κυβέρνησης και του Καναδικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, έδωσε πληθώρα διαλέξεων σε πολλά μέρη του Καναδά για την ιστορία της Μακεδονίας, αρθογράφησε εκτεταμένα στον καναδικό και αμερικανικό τύπο και προχώρησε στην ίδρυση της Παμακεδονικής Ένωσης της Πολιτείας της Μανιτόμπα. Το Ματσάκιο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μιζούρι, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, ένα από τα δύο πανεπιστημιακά κέντρα ελληνικού πολιτισμού στην ίδρυση των οποίων πρωτοστάτησε ο κ. Κοσμόπουλος, διαθέτει βιβλιοθήκη, Μουσείο Εκμαγείων, Αρχαίων και Βυζαντινών Εργοτέχνης, αίθουσα συνεδρίων και στεγάζει το Αρχείο της Ιστορίας της Ελληνικής Κοινότητας. Ένα αρχείο
το οποίο απαρτίζεται από έγγραφα, φωτογραφίες και αντικείμενα σχετικά με την ιστορία της τοπικής ελληνικής κοινότητας των πολιτιών Μισούρι και Λινόης, ενώ περιλαμβάνει και συνεντεύξεις γυραιών μελών της ελληνικής κοινότητας. Οι τελευταίες είναι ενταγμένες σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα σχετικό με την προφορική ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων της Αμερικής που οραματίστηκε και πραγματώνει ο κύριος Κοσμόπουλος. Η απήχηση του εθνικού έργου που επιτελεί στην Αμερική επιβιώνεται πασιφανώς και από το ότι κατά τον ετήσιο εορτασμό της επετείου της ίδρυσης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια, η ελληνική σημαία κυματίζει πάνω από το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Σε αναγνώριση του σπουδαίου αυτού έργου, η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας τον τίμησε το 2022 με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι, η Ακαδημία Αθηνών αισθάνεται σήμερα ιδιαίτερα ευτυχής, καθώς εντάσσει στη τάξη της επίσημα πλέον τον κύριο Κοσμόπουλο, ένα καταξιωμένο προϊστορικό αρχαιολόγο, διαπρεπεί στην έρευνα και μελέτη της εποχής του Χαλκού και όχι μόνο του ελληνικού χώρου. Ο σημερινός τιμόμενος είναι ένας διακεκριμένος ερευνητής γνωστός στη διεθνή αρχαιολογική κοινότητα με σπουδαία πανεπιστημιακή, ανασκαφική, συγγραφική και κοινωνική δράση και επιπροσθέτως διακρίνεται και από άλλα επενετά γνωρίσματα. Εκτός του ότι κατέχει την εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση της προϊστορικής αρχαιολογίας, διαθέτει και ευρεία εποπτεία της ιστορίας και αρχαιολογίας των πρώιμων ιστορικών περιόδων της αρχαίας Ελλάδος, όπως επίσης και γνώση της σχετικής αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Φροντίζει οι ανασκαφικές ομάδες που συγκροτεί να στελεχώνονται πάντοτε και από τους απαιτούμενους αρχαιομέτρες, καθώς πιστεύει ότι οι αρχαιολογικές και ειδικότερα οι ανασκαφικές έρευνες πρέπει να συμπληρώνονται από τις νέες και διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες των θετικών επιστημών. Θεωρώντας ως απαράβατο καθήκον των ανασκαφέων να δημοσιεύουν γρήγορα και συστηματικά τις ανασκαφές του, προκειμένου αυτές να καθίστανται γνωστές και αξιοποιήσιμες από την επιστημονική κοινότητα, είναι ένας από τους σχετικά λίγους αρχαιολόγους ανασκαφείς που τηρούν την παραπάνω υποχρέωση με θρησκευτική ευλάβεια. Όπως ήδη ακούσατε, ο κ. Κοσμόπουλος έχει προσφέρει ανεκτήμητη υπηρεσία στην επιστήμη του, δημοσιεύοντας και παλιές αδημοσίευτες ανασκαφές. Πιστεύοντας ακόμη ότι το χρέος του αρχαιολόγου προς τα αρχαία υλικά λείψανα δεν τελειώνει με την αποκάλυψη και δημοσίευσή τους, αλλά επεκτείνεται και στην προστασία και ανάδειξή τους, ο κ. Κοσμόπουλος, παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια, έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την ανάδειξη των ερειπίων της Σύκλαινας με σκοπό να τα καταστήσει επισκέψιμα στο ευρύ κοινό. Αγαπητέ συνάδελφε, με την εκλογή σου ως στατικού μέλους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών τιμά ένα καταξιωμένο επιστήμον αρχαιολόγο, ένα φωτισμένο δάσκαλο, έναν άριστο ανασκαφέα, έναν ικανό και αποτελεσματικό μάνατζερ, ένα φιλόπατρη Έλληνα, ένα σεμνό άνθρωπο. Σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, μακροημέρευση και συνέχιση της λαμπρής επιστημονικής, εκπαιδευτικής και εθνικής προσφοράς σου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντιπρόεδρο για την διαγράφηση της πολυσχηδούς επιστημονικής εργασίας και του εθνικού έδρου του έργου του νέου ακαδημαϊκού. Κύριε συνάδελφε, τώρα θα σας καλέσω για να σας περιβάλλω με το έμβλημα της Ακαδημίας, το διάσημο, και να σας επιδώσω το δίπλωμα του τακτικού μέλους της Ακαδημίας.
Έλα, όχι, όχι, έλα. Καλησπέρα σας. Κύριε Τιβέριε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλόφρονη και ευγενική παρουσίαση του έργου μου και για τη θέρμη με την οποία με υποδεχθήκατε στην Ακαδημία. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Γραμματέα επί των Δημοσιευμάτων, αξιότιμες κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι, προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που αψηφίσατε τη ζέστη για να έρθετε σήμερα. Λέγαμε ότι μετέφερα την ανασκαφή λίγο νωρίτερα φέτος, μήπως γλιτώσουμε τον καύσωνα, αλλά δεν το βλέπω. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα τα σεβαστά μέλη της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών για την εξαιρετική τιμή που μου έκαναν της εκλογής μου ως τακτικού μέλους. Πριν προχωρήσω, θα πρέπει να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους που στάθηκαν πλάι μου και επηρέασαν στη σταδιοδρομία μου, και επειδή για μένα είναι ηθικό χρέος να αποτίσω αυτό το φόρο τιμής, θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να τους αναφέρω ονομαστικά. Οι γονείς μου, Βασίλειος και Ευτέρπη, δυστυχώς η μητέρα μου πέθανε μόνο 2 εβδομάδες πριν την εκλογή μου, δεν πρόλαβε. Αλλά ήταν άνθρωποι που μου στάθηκαν σε όλη μου τη ζωή από νωρίς, καλλιέργησαν την αγάπη μου για τα γράμματα και τη γνώση, μου δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της αντοχής σε αντίξωες συνθήκες. Σε κάθε βήμα της σταδιοδρομίας μου στάθηκαν πλάι μου βράχια κλόνητοι, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς ενδιασμούς, ακόμα και όταν η ξενιτιά τους στέρισε το μοναδικό τους παιδί. Η σύζυγός μου, Ντέμπορα, αρχαιολόγος η ίδια με σημαντικό έργο στην εφαρμογή των θετικών επιστημών στην αρχαιολογία, με προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες δημιούργησε μαζί με τα 3 παιδιά μας, τον Βασίλη, τη Μαριλένα και τον Πέτρο Αλέξανδρο, το σταθερό περιβάλλον που μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στη δουλειά μου. Στην πορεία μου είχα την τύχη να έχω εξαίρετους δασκάλους. Από τα μαθητικά μου χρόνια, στο τότε νέο συσταθέν πρότυπο κλασικό λύκειο της Σχολής Αναβρήτων, μέχρι τα έδρανα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάχτηκα τον κυκλαδικό και μινωικό πολιτισμό στα μαθήματα του κυρίου Χρήστου Ντούμα. Ο καθηγητής κύριος Βασίλης Λαμπρινουδάκης όχι μόνο με έφερε στην Άξο και μου ανέθεσε τη μελέτη του πρώιμου μυκηναϊκού υλικού της Γρότας, αλλά με δίδαξε και κλασική αρχαιολογία, επιτρέποντάς μου μια ευρύτερη προσέγγιση της Αιγαϊκής προϊστορίας. Ο καθηγητής κύριος Γεώργιος Κορές, οι ανασκαφές του κυρίου Κορέ στη Βοηδοκυλιά με έφεραν στη Μεσσηνία, ένα τόπο τον οποίο αγάπησα και με τον οποίο δέθηκα. Στον κύριο Κορέ επίσης οφείλω ευγνωμοσύνη, γιατί εκείνος με παρότρινε να ξεκινήσω τη δουλειά στην Ελευσίνα και στην Ίκλαινα. Ο αείμνηστος Γεώργιος Μιλωνάς με δίδαξε μυκηναϊκή αρχαιολογία και καθοδήγησε τα πρώτα βήματά μου στην Αμερική, βήματα που έγιναν δυνατά χάρη στην υποτροφία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Στην Αμερική, ο κύριος Σαράντης Σιμεόνογλου με δίδαξε αναλυτική αρχαιολογική μεθοδολογία. Τέλος,
ο ακαδημαϊκός κύριος Βασίλειος Πετράκος, υποστήριξε το έργο μου και τη δουλειά μου, πρώτα στον Οροπό ως τότε έφορος της δεύτερης εφορίας αρχαιοτήτων και κατόπιν στην Ελευσίνα και στην Ίκλαινα ως Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Την Αρχαιολογική Εταιρεία θεράπευσαν τέσσερις μεγάλες μορφές της Αιγαϊκής Προϊστορίας, των οποίων τα ονόματα κοσμούν την αίθουσα αυτή. Στις πλάκες του νότιου και του δυτικού τείχου υπάρχουν χαραγμένα τα ονόματα του Χρήστου Τσούντα, του Σπυρίδωνος Μαρινάτου, του Γεωργίου Μιλωνά και του Σπυρίδωνος Ιακωβίδη. Η μεγάλη αυτή καπανής, έχουμε νομίζω τεχνικό πρόβλημα με την οθόνη εδώ στο Προεδρείο. Να μπορώ να συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, οι μεγάλοι αυτοί προϊστορικοί αρχαιολόγοι χάρισαν στον κόσμο σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και άνοιξαν νέους δρόμους στην κατανόηση και τη γνώση μας των προϊστορικών πολιτισμών του Αιγαίου. Ιδιαίτερα οι ανασκαφές του Τσούντα, του Ιακωβίδη και του Μιλωνά στις Μυκήνες έφεραν στο φως το θαυμαστό κόσμο των Ομηρικών Επών και του Αγαμέμνονα. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ένας κόσμος που με μάγευε από τότε που ήμουν νέος. Ιδιαίτερα, συγγνώμη, έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο, με ακούτε καλά? Λοιπόν, ιδιαίτερα εκείνο που με ενδιέφερε πάντα ήταν η σχέση ιστορικής πραγματικότητας και μύθου. Πώς γίνεται ιστορικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα να αποκτούν επικές διαστάσεις και να περνούν στη σφαίρα του μύθου και του θρύλου. Δεν είναι ένα θέμα θεωρητικό, ακαδημαϊκό. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί σχετίζεται με τη συλλογική μας μνήμη και την εθνική μας ταυτότητα. Αρκεί να σκεφτούμε πώς εμείς, οι Έλληνες του 21ου αιώνα, βλέπουμε τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το παρελθόν μας. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης με το μαρμαρωμένο βασιλιά, την Επανάσταση του 21 και τις υπερφυσικές δυνάμεις των οπλαρχηγών, το έπος του 40 και την Παναγία που πολεμούσε στα βουνά της Αλβανίας με τους στρατιώτες μας. Ιστορικά γεγονότα μέσα από τη λαϊκή αφήγηση και την προφορική παράδοση περνούν στη σφαίρα του μύθου και του θρύλου. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία, απόψε θα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο και θα μιλήσουμε για το αρχαιότερο και ίσως πιο εμβληματικό παράδειγμα, τα Ομηρικά Έπη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι φυσικά η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι τα πρώτα και ίσως τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του δυτικού πολιτισμού. Φυσικά αναφέρονται στον, είναι ιστορίες για τον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά η βαθύτερη αξία τους, και είναι κάτι πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο μύθοι, έχουν μια βαθύτερη ανθρώπινη αξία. Γιατί στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια για πρώτη φορά επιχειρείται η κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Το καλό και το κακό. Το ηρωικό και το ευτελές. Και αν δεν έχετε διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ή αν πάει πολύς καιρός που έχετε πιάσει αυτά τα βιβλία, σας συνιστώ θερμά να τα διαβάσετε, θα ανακαλύψετε στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια ένα κομμάτι του εαυτού σας. Όχι μόνο του εαυτού σας του τωρινού, αλλά του εαυτού που θα θέλετε, του ανθρώπου που θα θέλετε να γίνετε και του ανθρώπου που δεν θα θέλετε να γίνετε. Λοιπόν, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι πολύ σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τώρα βέβαια δεν είμαι εγώ ο πιο κατάλληλος για να σας μιλήσω για τα Ομηρικά Έπη. Η Ακαδημία Αθηνών έχει δύο εξέχοντες ομηριστές, τον κύριο Κονομή και τον κύριο Ρεγκάκο, διεθνείς αυθεντίες, στο έργο και τη συμβουλή των οποίων οφείλω πολλά και οι οποίοι θα μπορούσαν να σας μιλήσουν με ασύγκριτα μεγαλύτερο κύρος για τα Ομηρικά Έπη από ό,τι μπορώ εγώ. Η δική μου προσέγγιση είναι από την πλευρά της αρχαιολογίας. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η σχέση κειμένων και υλικών καταλήπων του παρελθόντος. Για τα επόμενα περίπου 25-30 λεπτά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τα ιστορικά στοιχεία στα Έπη. Μετά θα μιλήσουμε για τη σχέση αρχαιολογίας και ποίησης
και στο τέλος θα μιλήσουμε για τον ίδιο τον Όμηρο. Αυτά που θα σας πω πηγάζουν από το τελευταίο μου βιβλίο με θέμα την αρχαιολογία, την κοινωνική μνήμη και την επική ποίηση, το οποίο τώρα δημοσιεύεται στην Αμερική. Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ομηρικά έπι διαμορφώνονται στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου και υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για το πότε δημιουργήθηκαν τα έπι. Ορισμένοι τα τοποθετούν πολύ νωρίς, στον 10ο αιώνα, άλλοι πολύ αργά, στον 6ο αιώνα. Νομίζω ότι η πλειονότητα των στοιχείων που έχουμε συγκλίνει σε κάπου στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου, 1100 με 1700 π.Χ. Ίσως ξέρετε την εποχή αυτή και ως σκοτεινούς χρόνους. Πριν την εποχή του Σιδήρου είναι η Μυκηναϊκή, 1600 με 1100. Μετά την εποχή του Σιδήρου η Αρχαϊκή, 700 με 500. Οπότε για το υπόλοιπο της ομιλίας θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θυμάστε αυτές τις τρεις περιόδους. Μυκηναϊκή, 1600 με 1100 περίπου, πρώιμη εποχή του Σιδήρου, 1100 με 700 και Αρχαϊκή, 700 με 500. Όπως σας έλεγα λοιπόν, τα ομηρικά έπι διαμορφώνονται κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Είναι μία εποχή στην οποία δεν έχουμε γραφή και αλφάβητο. Η Μυκηναϊκή γραμμική βήτα εκλείπει στο τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού με την κατάρρευση των Μυκηναϊκών ανακτόρων. Οι πρώτες αλφαβητικές επιγραφές που έχουμε χρονολογούνται στον 8ο αιώνα, οπότε μιλάμε για μία εποχή στην οποία κυριαρχεί η προφορική παράδοση. Πέρα από την ίδια την ιστορία του Τροϊκού πολέμου, η οποία φαίνεται ότι είναι ανάμνηση ενός ή περισσότερων πολεμικών συγκρούσεων που έγιναν γύρω στα τέλη της Μυκηναϊκής εποχής, υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία στα έπι. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Και δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ενδεικτικά. Στην πρώτη ομάδα, που είναι τα στοιχεία από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, θυμόμαστε τις ημερομηνίες, 1100 με 700 περίπου, και στην αρχαϊκή εποχή 700 με 500, στην πρώτη ομάδα ανήκουν πολλά στοιχεία, όπου παραδείγματος χάρη στοιχεία πολιτικής γεωγραφίας, η πρωτοκαθεδρία του Άργους στην Αργολίδα, οι αναφορές στη Σπάρτη, η σύμπλευση της Σαλαμίνας με την Αθήνα, η τριμερής διαίρεση της Ρόδου, θέσεις της πρώιμης εποχής του Σιδήρου που δεν υπήρχαν στη Μυκηναϊκή εποχή. Επίσης, ονόματα πολιτικών αξιωμάτων και πολιτικών σωμάτων, άναξ, βασιλεύς, γερουσία, δήμος, ταφικά έθιμα όπως η αποτέφρωση και άλλα πολλά. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία εισάγονται για πρώτη φορά τώρα, στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Αλλά αποτελούν επιβιώσεις από την Μυκηναϊκή εποχή. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για στοιχεία που αποτελούσαν ζωντανά κομμάτια της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα είναι μυκηναϊκά στοιχεία που είχαν εξαφανιστεί όμως στο τέλος της Μυκηναϊκής εποχής. Από τα περίφημα μυκηναϊκά κράτη από δόντια αγριοχείρων, τις πυργόσκιμες ασπίδες, τα σπαθιά και τα μαχαίρια με χρυσά και ασημένια καρφιά, η εκτεταμένη χρήση του χαλκού για όπλα και πάει λέγοντας. Το πρόβλημα είναι πώς διατηρήθηκε η ανάμνηση, γιατί πρόκειται περί αναμνήσεων από τη Μυκηναϊκή εποχή, σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν γραπτές πηγές. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν γραπτές πηγές, ένα από τα βασικά μας εργαλεία για να κατανοήσουμε τις διαδικασίες με τις οποίες διατηρήθηκε η ανάμνηση είναι η αρχαιολογία. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να φέρω τη συζήτηση στην ανασκαφή που διευθύνω υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ίκλαινα Μεσσηνίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Τιβέριος και όπως έχει δει και ο κύριος Παυλόπουλος στην επίσκεψη που μας έκανε πριν από λίγα χρόνια, πρόκειται για μια μεγάλη μυκηναϊκή πόλη με επιβλητικά κυκλόπια κτίρια, μνημειώδη κτίρια, από τα οποία το πιο εντυπωσιακό είναι το συγκρότημα του κυκλοπίου Ανδύρου, που βλέπετε εδώ. Το συγκρότημα αυτό και άλλα κτίρια ήταν διακοσμημένα με καλέσθητες τοιχογραφίες και γύρω από όλη την περιοχή με τα μνημειώδη κτίρια εκτείνεται η πόλη, με τα σπίτια, τα εργαστήρια, τις αποθήκες της, με πλακόστρωτους δρόμους και πλατείες
κεντρικό υδρευτικό σύστημα με πύληνους αγωγούς που μεταφέρουν νερό στα σπίτια, κεντρικό αποχετευτικό σύστημα με λίθινους υπονόμους που μεταφέρουν τα λίμματα μακριά. Μιλάμε για πάνω από 3.000 χρόνια που μεταφέρουν τα λίμματα μακριά από την πόλη. Και, όπως επίσης είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, μία από τις αρχαιότερες πινακίδες γραμμικής Β. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι συναρπαστικά και εν πολλής αλλάζουν τη γνώση μας για την ιστορία της Μυκηναϊκής Ελλάδας, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο αναφέρω την Μύκλενα. Ο λόγος είναι το τι συνέβη μετά την καταστροφή της. Βλέπετε, η Μύκλενα καταστρέφεται οριστικά γύρω στο, και βία γύρω στο 1200 π.Χ. Όλα αυτά τα κτίρια που σας περιέγραψα ποτέ δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Και παρόλα αυτά, τη συναντάμε αιώνες μετά στην Ιλιάδα του Ομήρου με το μυκηναϊκό της όνομα, όπως αυτό είναι γνωστό από τις πινακίδες της γραμμικής Β. Πώς γίνεται αυτό? Πώς διατηρείται η ανάμνηση μιας κατεστραμμένης και εγκαταλελειμμένης πόλης για αιώνες και τελικά περνάει στην επική ποίηση? Καταρχάς, δεν είναι τελείως ακριβές ότι η θέση εγκαταλείφθηκε. Η προσεκτική ανάλυση των ευρημάτων μας έδειξε ότι σπαρμένα μέσα στα μυκηναϊκά ερείπια υπήρχαν κεραμικά όστρακα του 12ου, του 11ου και του 10ου αιώνα, καθώς και ταφή του 8ου ή 7ου αιώνα. Αυτό φανερώνει κάποια, έστω και υποτονική, ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά δεύτερο λόγο, τα ερείπια αυτά ποτέ δεν εξαφανίστηκαν από το τοπίο της Μεσσηνίας. Ιδιαίτερα το κυκλόπιο άνδυρο παρέμεινε ορατό μέχρι τις μέρες μας. Η περίπτωση της Μύκλενας δεν είναι μοναδική. Στο ίδιο το ανάκτορο του Νέστορα έχουμε ενδείξεις για ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στα μυκηναϊκά ερείπια μετά την καταστροφή του. Στην Τύρινθα, το κτίριο ΤΑΦ χτίζεται ακριβώς επάνω από τα ερείπια του μυκηναϊκού Μεγάρου. Στην Ελευσίνα, ο περίβολος της πρώιμης, ο καμπυλωτός αυτός τείχος της πρώιμης εποχής του Σιδηρού περιβάλλει το μυκηναϊκό, το συγκρότημα του μυκηναϊκού Μεγάρου Β. Και υπάρχουν πολλές άλλες θέσεις που έχω συγκεντρώσει σε χωριστή μελέτη, στις οποίες μυκηναϊκά ερείπια όχι μόνο συντηρούνται και διατηρούνται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούνται. Δεν πρέπει να μας φαίνεται το περίεργο το φαινόμενο αυτό. Κοιτάξτε γύρω σας. Το τοπίο της Ελλάδας είναι ένα ιστορημένο τοπίο. Ποτέ δεν υπήρχε περίοδος στην οποία το βλέμμα να μην πέφτει σε ερείπια από προηγούμενες εποχές. Και ναι μεν, οι ιστορικοί και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτά τα ερείπια για να ανασυστήσουν την αντικειμενική ιστορία, αλλά για τον καθημερινό κόσμο, για τον καθημερινό άνθρωπο, τα ερείπια αυτά έχουν άλλη σημασία και άλλο νόημα. Κάθε γενιά αποδίδει σε αυτά τα ερείπια διαφορετικό νόημα ανάλογα με τις ιδεολογικές ανάγκες της γενιάς και της κοινότητας. Υπό το πρίσμα αυτό, αυτά τα ερείπια αποτελούν τόπους μνήμης με την εξειδικευμένη αίρεια του όρου που δίνουν οι Γάλλοι ιστοριογράφοι, ιδιαίτερα ο Πιέρ Νογά. Κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα μυκηναϊκά, ορισμένα μυκηναϊκά ερείπια εξελίσσονται σε τέτοιους τόπους μνήμης, γύρω από τους οποίους δημιουργούνται οι παραδόσεις. Πολλές φορές οι παραδόσεις αυτές περιέχουν και φανταστικά μυθολογικά στοιχεία και τότε γίνεται η διαδικασία της μυθοποίησης. Το ερώτημα είναι πώς διαδίδονται από τη μία, πώς μεταδίδονται από τη μία γενιά στην άλλη αυτές οι ιστορίες και οι παραδόσεις. Στο επίπεδο της οικογένειας, από τους παλαιότερους στους νεότερους, με τα παραμύθια και τις ιστορίες, με τις πολλές κόκκινες κλωστές δεμένες γύρω από τις πολλές ανέμες. Στο επίπεδο της κοινότητας γίνεται με κοινοτικές εκδηλώσεις, από τα πανηγύρια του χωριού μέχρι μεγάλες εθνικές και θρησκευτικές γιορτές. Έχουμε ενδείξεις στην αρχαιολογία για παρόμοιες πρακτικές στις εποχές που συζητάμε. Όχι για το επίπεδο της οικογένειας, αλλά για το επίπεδο της κοινότητας έχουμε. Οι απεικονίσεις λυράριδων στις τοιχογραφίες των Μυκηναίων, ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη, ο περίφημος λυράρης της Πύλου εδώ. Αναφορές σε λυράριδες στις πινακίδες της γραμμικής Β.
καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα μουσικών οργάνων φανερώνουν ξεκάθαρα την πρακτική της απαγγελίας με μουσική υπόκρουση, ποίηματα και τραγούδια. Τι θέματα είχαν αυτά? Αν κρίνει κανείς από την έντονα πολεμική εικονογραφία των Μυκηναίων, κάποια από τα θέματα των τραγουδιών και των ποιημάτων αυτών, όχι όλα, αλλά τουλάχιστον κάποια, είχαν ηρωικό πολεμικό περιεχόμενο. Η ύπαρξη μυκηναϊκής επικής ποίησης επίσης επιβεβαιώνεται και από τα μυκηναϊκά γλωσσικά στοιχεία στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ιδιαίτερα εκείνα της λεγόμενης αρκαδοκυπριακής διαλέκτου. Οπότε είναι σίγουρο πια ότι οι Μυκηναίοι είχαν προομηρική επική ποίηση, πολύ πιθανό να πήγαινε και πολύ πιο πίσω, να υπήρχε και παλαιότερα τέτοια ποίηση. Το ερώτημα είναι εάν η ποίηση αυτή πέρασε, συνεχίστηκε στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι η κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου οδήγησε σε ένα χάσμα, σε ένα κενό στη συνέχιση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό δεν ισχύει. Πια ο ελληνικός πολιτισμός δεν έχει κανένα κενό. Δεν υπάρχει καμία διακοπή. Ναι, οδήγησε σε μεγάλη αναταραχή σε όλα τα επίπεδα ζωής, αλλά η ζωή συνεχίστηκε και μετά την κατάρρευση των ανακτόρων. Στη δική μας περίπτωση, η εικονογραφία της εποχής που δείχνει και μουσικές παραστάσεις και έντονες πολεμικές και πυκνές πολεμικές σκηνές φανερώνει ότι συνεχίστηκε η πρακτική της απαγγελίας ποιημάτων με ηρωικό επικό περιεχόμενο. Οι ιστορίες οι οποίες παραδίδονταν φαίνεται ότι προϋπήρχαν του Τροϊκού πολέμου. Και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια έχουμε ιστορίες για απαγγελίες επικών ποιημάτων. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Αχιλλέας τραγουδάει στη σκηνή του για τα ένδοξα κατορθώματα ανδρών στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια ο Φήμιος απαγγέλει ποιήματα για την επιστροφή των βασιλιάδων των Αχαιών στο συμπόσιο των νηστήρων. Ο Δημόδοκος κάνει το ίδιο στο συμπόσιο που παραθέτει ο Αλκίνος για τον Οδυσσέα. Και σε ευρύτερο κύκλο πάλι ο Δημόδοκος τραγουδάει για επικές ιστορίες σε μεγάλο πλήθος στη διάρκεια των αγώνων των Φεάκων. Οπότε έχουμε μαρτυρίες για απαγγελία επικών ποιημάτων. Οι ιστορίες αυτές αναβιώνουν ιστορίες από το παρελθόν, οι ιστορίες που απαγγέλλονται αναβιώνουν ιστορίες από το παρελθόν που συνδέουν το άτομο και την ομάδα με την ιστορία τους. Όπως σας έλεγα, φαίνεται ότι ορισμένες προϋπήρχαν των ομηρικών επών. Παραδείγματος χάρη, το Πύλιον Έπος στην Ιλιάδα, στην οποία ο Νέστορας μιλάει για τα πνεανικά του κατορθώματα. Υπάρχουν ιστορίες σαν και αυτές που τοποθετούνται σε ένα χρονικό ορίζοντα πριν τον Τροϊκό πόλεμο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια σε μύθους, στον Καλιδόνιο Κάπρο, στον Ειδίποδα, στον Ηρακλή, στην Σεμέλη και στο Διόνυσο και πάει λέγοντας. Αυτές οι ιστορίες αναφέρονται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια χωρίς επεξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί που άκουγαν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα ακροατήρια αυτά, ήταν εξοικειωμένοι, ήξεραν αυτές τις ιστορίες. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πριν από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια υπήρχε ένα αποθετήριο ηρωικών παραδόσεων που σε διάφορα μέρη της Ελλάδας πολλές από τις ιστορίες αυτό και τις παραδόσεις αυτές είχαν αναπτυχθεί γύρω από τόπους μνήμης, γύρω από μυκηναϊκά ερείπια. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς μεταφέρονται αυτές οι ιστορίες και οι παραδόσεις στην ποίηση. Συστηματικές και αναλυτικές έρευνες των διαδικασιών σύνθεσης προφορικής επικής ποίησης έχουν δείξει ότι η σύνθεση γίνεται κατά την απαγγελία. Με άλλα λόγια, ο ποιητής δεν απομνημονεύει ένα επικό ποίημα και μετά το απαγγέλει σε διάφορα ακροατήρια το ίδιο και απαράλλακτο. Ο ποιητής ξεκινάει με μία ιστορία που ενδιαφέρει το ακροατήριό του, πολλά ακροατήρια ενδεχομένως, σαν τον Τροϊκό πόλεμο ή την Αργοναυτική εκστρατεία. Και οπλισμένος με παραδοσιακές σκηνές και επεισόδια που επαναλαμβάνονται,
καθώς επίσης και με τυπικές φράσεις και φόρμουλες που επίσης επαναλαμβάνονται, απαγγέλει και κάθε φορά που απαγγέλει, συνθέτει ένα καινούριο ποίημα. Γιατί, σκεφτείτε το, όταν ο ποιητής πάει να απαγγείλει ένα ποίημα για τον Τροϊκό πόλεμο, στη Μεσσηνία, ας πούμε, θα μιλήσει για τους ήρωες της Πύλου και θα βάλει στο ποίημά του τοπικά ήθη και έθιμα. Στην Κρήτη θα μιλήσει για τους ήρωες της Κρήτης. Στην Αργολίδα για τους ήρωες της Αργολίδας και πάει λέγοντας. Η ουσία ποια είναι? Ότι κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, σε πολλά μέρη της Ελλάδας δημιουργούνται αναρρύθμιτες ποιητικές συνθέσεις. Ποίηματα, όχι με τη σύγχρονη έννοια του σταθερού ποίηματος, με τον τίτλο και τους στίχους που επαναλαμβάνονται κάθε φορά που απαγγέλλονται, αλλά ρευστές ποιητικές συνθέσεις που είναι, η μία είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε τώρα. Θα με ρωτήσετε, μα καλά, αφού έχουμε τόσες ρευστές ποιητικές συνθέσεις, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μία Ιλιάδα και μία Οδύσσια? Αυτό γίνεται γιατί το αρχικό στάδιο της προφορικής σύνθεσης αυτών των αναρρύθμιτων ρευστών ποιητικών συνθέσεων ακολούθησε ένα άλλο στάδιο της σταθεροποίησης και ομογενοποίησης τους. Γύρω στα τέλη της πρώιμης εποχής του Σιδήρου και στην αρχαϊκή εποχή, ραψοδικοί αγώνες εντάχθηκαν στις μεγάλες γιορτές των Ελλήνων, ιδιαίτερα στην Ιωνία, τα Πανιώνια και τα Εφέσια και αργότερα στην Αθήνα, στα Παναθήναια. Στους αγώνες αυτούς, ραψοδοί, επαγγελματίες ποιητές που απήγγειλαν ποιήματα, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι τα ποιήματα αυτά αναγκαστικά μπήκαν σε κάποια καλούπια, σε κάποιους κοινούς κανόνες. Και έτσι ξεκίνησε μία διαδικασία σταθεροποίησης και ομογενοποίησης των ποιημάτων αυτών, που κορυφώθηκε με τη μετατροπή τους σε γραπτά κείμενα, μάλλον στην Αθήνα του 6ου αιώνα, και τελικά στην ανάδειξή τους σε πανελλήνια ποίηματα, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ως την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Και Όμηρος, εδώ έχουμε πρόβλημα. Κύριε Ρεγκάκο, συμφωνείτε? Εδώ έχουμε πρόβλημα με τον Όμηρο. Γιατί? Γιατί οι πρώτες ξεκάθαρες αναφορές στον Όμηρο χρονολογούνται μετά τα μέσα του 6ου αιώνα, μετά το 550. Και λέω ξεκάθαρες, γιατί και πριν από αυτό έχουμε αναφορές σε ιστορίες που σχετίζονται με τον Τροϊκό πόλεμο. Αλλά πουθενά οι αναφορές αυτές δεν συνδέονται με έναν ποιητή που τον έλεγαν Όμηρο ή με τα ομηρικά έπη. Το ίδιο ισχύει και για την τέχνη. Έχουμε απεικονίσεις στην τέχνη της εποχής, τις οποίες αναγνωρίζουμε ως επεισόδια του Τροϊκού πολέμου. Και πάλι, αυτές οι απεικονίσεις δεν συνδέονται πουθενά με τον Όμηρο ή με έναν ποιητή που τον έλεγαν Όμηρο ή με τα ομηρικά έπη. Πώς εξηγείται αυτό? Στην αρχαϊκή εποχή υπήρχαν συντεχνίες ραψοδών, επαγγελματιών ποιητών. Μία από τις πιο γνωστές συντεχνίες ήταν οι Ομηρίδες. Αναφέρονται για πρώτη φορά στον Πίνδαρο γύρω στο 480 π.Χ. Οι Ομηρίδες, καθώς ανταγωνίζονταν με άλλες συντεχνίες, έλεγαν ότι τα ποίηματά τους δεν ήταν δικά τους, αλλά τα είχε δημιουργήσει ένας μυθικός τους πρόγονος, ο Όμηρος. Αλλά επειδή ο Όμηρος δεν υπάρχει πουθενά μέχρι τους Ομηρίδες, και αργότερα μάλιστα, φαίνεται ότι οι Ομηρίδες δημιούργησαν το αρχέτυπο ενός φανταστικού μεγαλοφιούς ποιητή. Δηλαδή, ο Όμηρος, έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν ιστορική προσωπικότητα, αλλά εκπροσωπούσε μία μεγάλη ποιητική παράδοση, την οποία ενστερνίστηκαν οι Ομηρίδες. Το ξέρω, είναι δύσκολο να δεχτούμε την ιδέα ότι δεν υπήρχε Όμηρος. Ο μεγάλος μας εθνικός ποιητής που σφυριλάτησε τον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής, και ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, δεν θα με ακρηγορήσω. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Πόσους μεγάλους φιλοσόφους έδωσε η Ελλάδα στον πολιτισμό? Έναν? Όχι, φυσικά. Έχουμε Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ηράκλητο. Πόσους μεγάλους τραγωδούς? Έναν? Όχι. Σοφοκλή, Αισχύλο.
Ευρυπίδη, ιστοριογράφους, τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Πλούταρχο, επιστήμονες, μαθηματικούς, φυσικούς, τον Ευκλήδη, τον Αρχιμίδη, η λίστα συνεχίζεται. Κατά ποια λοιπόν λογική ο ελληνικός πολιτισμός χάρισε στην ανθρωπότητα μόνο έναν επικό ποιητή? Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε συγκλίνουν στο ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια ήταν αποτέλεσμα μακρών διαδικασιών, συνθέσεων από αναρρύθμιτους ομήρους. Ένας από αυτούς τους ομήρους, κύριε Κρυμιζή, ήταν από Τυχείο. Ένας ήταν από την Κολοφόντα, άλλος ήταν από τη Σμύρνη, από την Ίω. Ξέρετε την περίφημη ιστορία για τις πόλεις που τσακώνονται ποια είναι η γενέτειρα του ομήρου. Όλες είναι. Αυτό εξηγεί όλες αυτές τις παραδόσεις. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο Όμηρος φαίνεται ότι η προσωπικότητα του Ομήρου, όπως παραδίδεται, φαίνεται ότι εκπροσωπεί μία ευρύτερη ποιητική παράδοση και η αλήθεια είναι ότι και οι αρχαίοι δεν ήξεραν για τον Όμηρο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι αρχαίες γνώμες για τον Όμηρο. Οι βιογραφίες, οι υποτιθέμενες βιογραφίες του Ομήρου είναι όλες αιώνες αργότερα και είναι μυθιστορηματικές. Δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία για μια ιστορική προσωπικότητα που λεγόταν Όμηρος, ούτε ότι ήταν τυφλός, ούτε ότι είχε υπάρξει Όμηρος, κανένα διαπιστωμένο στοιχείο γι' αυτό. Συνοψίζοντας, όταν βγείτε από αυτή την αίθουσα απόψε, θα ήθελα να θυμάστε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η δημιουργία των ομηρικών επών ήταν αποτέλεσμα σύνθετων διαδικασιών που κράτησαν αιώνες. Από την αρχική προφορική σύνθεση αναρρύθμιτων ποιημάτων, ρευστών ποιημάτων, μέχρι την τελική σταθεροποίησή τους και μετατροπή σε γραπτά κείμενα. Το δεύτερο είναι ότι περιέχουν πολλά ιστορικά στοιχεία από πολλούς αιώνες, τα οποία διατηρήθηκαν μέσω των υλικών καταλήπων του παρελθόντος, των τόπων μνήμης, των ερυπείων και επίσης των κοιμηλίων από το παρελθόν, για τα οποία δεν μίλησα, αλλά είναι και αυτό μια σημαντική κατηγορία. Το τρίτο που θα ήθελα να θυμάστε είναι ότι είναι πολύ πιθανό ο Όμηρος να είναι ο εκπρόσωπος πολλών λαμπρών, μεγαλοφιών ποιητών που έζησαν πριν από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Απλώς έζησαν σε μια εποχή χαμένη στα βάθη της ελληνικής πρωτοϊστορίας, χωρίς γραπτές πηγές, με αποτέλεσμα τα ονόματά τους να είναι χαμένα για πάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν. Το γεγονός ότι έχουμε πολλούς λαμπρούς δημιουργούς, κυρίες και κύριοι, ισχύει όχι μόνο για την επική ποίηση, αλλά για τις τέχνες, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν περιορίζεται σε ένα είδος ή μία εποχή ή ένα άνθρωπο, αλλά καλύπτει κάθε πτυχή της ανθρώπινης σκέψης. Στο μυαλό μου, ο ελληνικός πολιτισμός είναι σαν ένα ποτάμι που ρέει διαμέσου των αιώνων και συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Υπό το πρίσμα αυτό, το καλύτερο σύμβολο της συνεχούς πνευματικής παραγωγής είναι σήμερα, είναι το ίδρυμα το οποίο μας φιλοξενεί απόψε. Η Ακαδημία Αθηνών ενσαρκώνει τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και κοιτάζοντας προς το μέλλον. Με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και την ανακάλυψη, η Ακαδημία Αθηνών, σε μια εποχή γεμάτη από δύσκολες προκλήσεις και ραγδαίες εξελίξεις, αποτελεί το προπύργιο των ιδανικών που δημιούργησαν τον ελληνικό πολιτισμό και που θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν κάπου στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Είχα απειλήσει την Ντέμπι ότι στο τέλος θα αρχίσω να τραγουδάω. Αλλά με παρακάλεσε για το καλό σας να μην το κάνω. Θα κάνεις δεις. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την καινοτόμο και θα λέγα ριζοσπαστική ομιλία σας, η οποία θα μας κάνει όλους και όλες που την ακούσαμε απόψε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ πρέπει, γιατί το αναφέρατε, να σκέπτομαι την πέτρα του Ομήρου που είναι λίγο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου στοιχείο, διαφορετικά από ότι μάλλον είναι μύθος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία και ευχόμαστε να συνεχίσετε το έργο σας. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη τιμή και σας απευθύνει θερμές ευχές για την συνέχεια και συνέχιση του έργου σας. Λύεται η συνεδρία, αλλά θα σας ανακοινώσω ότι υπάρχει κάποιο κέρασμα στην Ανατολική αίθουσα. Σας ευχαριστώ.